Κλείνω την παρένθεση και συνεχίζω εδώ. Οπότε, πάντα μου άρεσε η ιστορία και πρέπει να σου πω ότι είσαι η μοναδική γυναίκα που ασχολείσαι τόσο πολύ με το αυτοκίνητο ενώ στην τηλεόραση. Δεν έχει ξαναυπάρξει τόσα χρόνια γυναίκα Όχι. που να ασχολείται με το αυτοκίνητο ή με τις μηχανές. Ναι, ισχύει. Ισχύει, αλλά ήταν μονόδρομος, Γρηγόρη. Το είπα ότι με το που γεννήθηκες μπήκες πίσω σε ένα κάθισμα αγωνιστικού αυτοκίνητου. Ήμουν 20 ημερών, δεν είχα σαραντήσει και ήταν το ράλι Χαλκιδικής, όπου η μητέρα μου πάντα με τον αδελφό μου μας πήγαινε από κοντά για να είμαστε κοντά στον μπαμπά. Φαντάζομαι ότι εγώ ήμουν εκεί, έτσι, είμαι Χαλκιδικιώτης και το περίμενα να περάσει. Ήμουν στο χωριό του. Όλοι γινότανε. Ήταν ναι. μια γιορτή. Βέβαια. Και ήμουνα κατακόκκινη από τη γέννα, έτσι μικρούλη, και μέσα στο πόρτ μπεμπέ και με είχε στο καπό του αγωνιστικού ο μπαμπάς, με το χώμα όλο γύρω-γύρω που υπάρχει στο service park. Επίσης, θύλαζα. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Είσαι μεγαλύτερη από τον αδερφό σου? Όχι. Όχι. Γιατί θέλω να πω, μήπως τελικά ο Κώστας, ο Στεφανής, ήταν το άγχος του να κάνει αγόρι για να τον κάνει οδηγό αυτό, αλλά του βγήκε πρώτα το αγόρι, οπότε τι. Ο Μάνος γεννήθηκε στο Ράλι Ακρόπολης. Ανήμερα. Εντάξει. Κατάλαβε. Από ό,τι φαίνεται έχει έκσταση ο Κώστας στα ράλι. Πιάσαμε δύο αγώνες εγώ και ο αδελφός μου. Ο Μάνος στο Ράλι Ακρόπολης και εγώ το Ράλι Χαλκιδικής.